Κυρίες και κύριοι, έχουν ακουστεί πολλά από τους συναδέλφους οι οποίοι προηγήθηκαν. Έχει γίνει πολύ θόρυβος και πολύ φασαρία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, ειδικά από όταν υπήρξαν οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει το πόρισμα της πλειοψηφίας. Είχαμε ένα μπαράζ, ένα overdose ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων από συγκεκριμένους εμπλεκόμενους, θειασότες προφανώς του «πες, κάτι θα μείνει». Οπότε ας μιλήσουμε εδώ με γεγονότα, γεγονότα τα οποία θα επιβεβαιώσουν με λεπτομέρειες τις σαφείς πολιτικές ευθύνες Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για το ξεπούλημα του Ερίκος Ντινάν και γεγονότα τα οποία θα αποκαλύψουν και την ορθότητα της απόφασης να σταλεί το πόρισμα στη δικαιοσύνη προκειμένου να διερευνηθεί το σύνολο της υπόθεσης και τυχόν ποινικές ευθύνες συγκεκριμένων διατελεσάντων Υπουργών Υγείας. Ο συνάδελφος ο κύριος Τζαμακλής έκανε μια αναλυτικότατη παρουσίαση του ιστορικού της υπόθεσης αλλά και το πώς καταλήγουμε, ποιο είναι το βασικό σκεπτικό του πορίσματος. Οπότε εγώ θα ήθελα απλώς να θέσω κάποια ρητορικά ερωτήματα τα οποία απλώς επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία έχουν ακουστεί. Είναι λοιπόν ή δεν είναι αλήθεια ότι το Ερίκος Ντινάν κατέληξε μέσα από μεθοδευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις του σε ιδιωτικά συμφέροντα παρά το γεγονός ότι ήταν κοινοφελές ίδρυμα και ως τέτοιο απαγορευόταν ως εκ του συντάγματος να εκποιηθεί. Είναι ή δεν είναι αλήθεια οι προνομιακές σχέσεις, αυτή η αλληλεξάρτηση μεγάλου μέρους του πολιτικού προσωπικού και της διοίκησης Μαρτίνη, που εκτός των άλλων ακούστηκε, αλλά είναι καλό να το επαναλάβουμε, είχε ως συνέπεια την επί της ουσίας δωρεάν παροχή των υψηλής στάθμης νοσηλευτικών υπηρεσιών σε πολιτικά πρόσωπα και σε συγγενείς τους, αλλά όχι μόνο. Υπήρξαν περιπτώσεις εκδοτών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών. Είπε και ο κύριος Τζαμακλής, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να επαναλάβουμε, ότι την περίοδο 2005-2009 το συσσωρευμένο κόστος της δωρεάν νοσηλείας ανήλθε στα 33.636.856 ευρώ. Ενώ για 51 περιπτώσεις την περίοδο 2007 έως 2010 φέρεται να υπέστη ζημία το Ερίκος Ντινάν ύψους 1.741.242 ευρώ. Επαναλαμβάνω για 51 περιπτώσεις, γιατί για περίπου 8.000 περιπτώσεις ο έλεγχος κρίθηκε ανέφικτος και για το λόγο αυτό η ανακριτική έρευνα επικεντρώθηκε στις περιπτώσεις που το ποσό άρχιζε από τις 3.000 ευρώ και πάνω. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο λαλίστατος κύριος Γεωργιάδης, ως Υπουργός Υγείας, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Τράπεζα Πειραιώς για να βγει σε πληστηριασμό το κοινοφελές ίδρυμα. Εδώ να υπενθυμίσουμε στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος εσχάτως χθες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ζήτησε και βραβείο από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι όταν κλήθηκε εδώ στην Επιτροπή μας προκειμένου να καταθέσει για την πώληση του Ντινάν, δεν αρνήθηκε πως παρέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μετά την επιμονή του τότε Προέδρου της Τράπεζας Πειραιώς, του Μιχάλη Σάλα. Μάλιστα, υπενθυμίζω ότι ο πρώην εκπρόσωπος των εργαζομένων του νοσοκομείου, ο κ. Κρέτσες, είχε καταθέσει ότι ήταν αυτήκος μάρτυρας σε τηλεφώνημα του κυρίου Σάλα προς τον τότε Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, με τον τραπεζίτη να ζητά επιτακτικά την αποπομπή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ντινάν, κάτι που έγινε με συνοπτικές διαδικασίες. Είπε κατά λέξη, διαβάζω από τα πρακτικά εντός εισαγωγικών, μπροστά μας ο Σάλας πήρε τον Γεωργιάδη τηλέφωνο και του είπε ότι θέλει τις παραιτήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Διαπιστώνοντας ότι είναι προφανές ότι οι παραιτήσεις είναι εντολή Σάλα. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, διακρίνουμε και ένα μείζον ζήτημα σχετικά με το γεγονός ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης υπό την ιδιότητα του Υπουργού Υγείας, δηλαδή ως εκτελεστικό όργανο της πολιτείας, ενήργησε ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Προέδρου ενός επιχειρηματικού ομίλου, ως δανειστή, στη διαφορά του με ένα κοινοφελές ίδρυμα, το ΚΙΕΝ, ως οφειλέτη. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ο αποκλεισμός, ακούστηκε, το επαναλαμβάνω, του δημοσίου από την διαδικασία πώλησης του Ντινάν και το διαβόητο πληστηριασμό, μια απουσία η οποία ζημίωσε το δημόσιο κατά 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο κύριος Βορύδης, ως Υπουργός Υγείας, πέρασε νομοθετικές ρυθμίσεις με τις οποίες εξασφάλιζε ασυλία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερυθρού Σταυρού και παρέσχε άδρια ιδρύσεως την ημιθέα ΑΕ. Ο κύριος Βορύδης επίσης είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι με νομοθετική παρέμβαση βάφτισε ένα δημόσιο νοσοκομείο ως ιδιωτική κλινική.
Επίσης, είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι ο κύριος Λοβέρδος κατέθεσε ψευδό στην εξεταστική για το χρόνο σύνταξης της τροπολογίας, με την οποία άνοιξε το δρόμο για την πώληση του κοινοφελούς ιδρύματος? Ξέρετε, βρισκόμαστε μπροστά στο παράδοξο. Αυτοί που χρεοκόπησαν και αφού χρεοκόπησαν το ερίκος Δινάν, να καυχόνται ότι επί της ουσίας τι έκαναν, έπιασαν κορόιδο τις τράπεζες και το πούλησαν σε καλή τιμή στις τράπεζες τις οποίες τους διέταζαν, εντός εισαγωγικών η λέξη διέταζαν, να εκπλήσουν τον Δινάν. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αφέθηκε ένα νοσοκομείο και αφέθηκε από συγκεκριμένα πρόσωπα, ένα νοσοκομείο κόσμημα, χωρίς έλεγχο, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστούν τα έξοδά του και μία, όπως ήδη προανέφερα, από τις μεγάλες αιτίες εκτροχιασμού, τον οικονομικό του, να είναι η διαπλοκή με τα δωρεάν νοσήλια, στα οποία συμμετείχαν πρωταγωνιστικά πάρα πολλοί παράγοντες των δύο κομμάτων. Και οι αργομιστίες, βεβαίως. Αναμφίβολα, το νοσοκομείο αποτελούσε φιλέτο, το είχαν βάλει στο μάτι διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα στον χώρο της υγείας, διαδοχικά όμιλος Βγενόπουλου, όμιλος Αποστολόπουλου, όμιλος Σάλα Πειραιός. Και υπήρχε ένα νομοθετικό πλέγμα που προστάτευε τον κοινοφελή χαρακτήρα του ιδρύματος, δηλαδή έχερε τη συνταγματική προστασία, υπήρχαν νόμοι για τα κοινοφελή ιδρύματα και έπρεπε αυτή η προστασία να αφαιρεθεί. Πώς αφαιρέθηκε? Με 4 συγκεκριμένα βήματα. Το 2012 ο Ανδρέας Λοβέρδος νομοθετεί αντισυνταγματικά και παράνομα ότι τον Δινάν μπορεί να πουλάει τα περιουσιακά του στοιχεία. Το 2014 ο Άδωνης Γεωργιάδης υπογράφει μνημόνιο για να βγει σε πληστηριασμό τον Δινάν. Στις 24 Σεπτεμβρίου του 2014 γίνεται ο πληστηριασμός και το παίρνει Πειραιός μέσω της νεοσύστατης εταιρείας Σημιθέα, η οποία έχει συσταθεί λίγο καιρό πριν τον πληστηριασμό με ελάχιστο, να υπενθυμίσουμε, μετοχικό κεφάλαιο. Και το τέταρτο βήμα ήταν η περίφημη πια τροπολογία Βορύδη, με την οποία παρήχε πλήρη ασυλία. Έτσι, για τα πρακτικά θέλω να καταγραφεί ακριβώς τι ανέφερε η τροπολογία. Τροπολογία, λοιπόν, στο νόμο 4286 του 2014, άρθρο 16, όπου αναφέρεται επί λέξη ότι τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που έχουν διοριστεί με δικαστική απόφαση, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοφελούς Ιδρύματος Ερίκος Δινάν, που εκλέχθηκαν από την παραπάνω διοίκηση, δεν διώκονται για τις πράξεις και παραλήψεις τους που αφορούν σε φορολογικές, ασφαλιστικές και εργοδοτικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες τελέστηκαν κατά τη διάρκεια της προσωρινής θητείας τους, ούτε και για χρέη του σωματείου ή του ιδρύματος που έγιναν ή γεννήθηκαν κατά την ίδια ως άνω περίοδο. Και ουδεμία, επαναλαμβάνω, ουδεμία ποινική, αστική ή άλλη ευθύνη φέρουν για αυτά, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Η τροπολογία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης στις 19 Σεπτεμβρίου και στις 24 Σεπτεμβρίου γίνεται ο πληστηριασμός με μοναδικό πλειοδότη τη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιός. Γεγονότα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και όπως ξέρετε τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα, και όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα, επί της ουσίας επιχειρούν να παίξουν με τη λογική μας, όσο και αν ισχυρίζονται ότι δεν ξέρουν τίποτα για το φόνο, όσοι και όσες μας ακούν έχουν βάλει στην θέση που τους αξίζει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές αυτής της ιστορίας, και όσες πόρτες και αν χτίζουν, όσες γυψοσανίδες και αν χρησιμοποιήσουν, όσο και αν ουρλιάζουν, δεν θα εμποδίσουν την αλήθεια να βγει στο φως. Και θέλω να κλείσω με κάτι που μου έκανε και εμένα εντύπωση. Ακούγοντας κάποιον εκ των εμπλεκομένων να λέει ότι όλα τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Δεν φωνάζει, δεν ουρλιάζει η μαθώς, αλλά ότι όλα τα αδικήματα έχουν παραγραφεί. Αυτό και τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εναλάβουμε...